στη διαδικασία να ψάξετε και άλλα πράγματα, γιατί έχει αρκετές φοβίες. Με δική σας ευθύνη παρακολουθείτε το βίντεο. Αχ, παιδιά, θέλω και να έχω να τριχιάσει. Πραγματικά, μην γκουγκλάρετε τίποτα από αυτά. Έχω να τριχιάσει ολόκληρη. Hey you, hey me, it's you, dog me. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζουμε όλοι καλά, αλλά matching κάπως. Αχ, θέλετε. Κάντα. Το σημερινό βιντάκι, τι σας έχουμε. Τι σας έχουμε? Έχουμε ένα special βιντάκι σήμερα με πράγματα που δεν πρέπει ποτέ να γουγκλάρεις. Αυτό, τελεία. Εννοείται να πούμε σε αυτό το σημείο, μην πείτε στη διαδικασία να ψάξετε και άλλα πράγματα, γιατί έχει αρκετές φοβίες από ό,τι έχουμε ψηλιαστεί. Και επίσης έχει αρκετά πράγματα που είναι λίγο περίεργα. Με δική σας ευθύνη παρακολουθείτε το βίντεο. Εγώ σας προειδοποίησα, ο Αλέξης σας προειδοποίησε. Εννοείται. Αν σας αρέσουν λοιπόν τα περίεργα βιντεάκια και θέλετε να κάνουμε έτσι μία σειρά στο κανάλι μας, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι εγγραφή για να γίνετε συνδρομητές και να μας αφήσετε από κάτω εννοείται ένα σχόλιο, like, για να ξέρουμε λοιπόν ότι σας αρέσουν αυτά τα βίντεο και να κάνουμε περισσότερα. Εννοείται ότι μπορείς να μας ακολουθήσεις όμως και στο Instagram, αν ζητάς περισσότερα και θες ρε παιδί μου πιο πολύ you don't me, εδώ πέρα. Και εννοείται εκεί πέρα υπάρχει και πιο καθημερινό υλικό, είναι και πιο εύκολη η αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Οπότε πέρα και από εκεί, κάνε ένα follow, θα χαρούμε πάρα πολύ. Οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεθάψουμε άσχημα πράγματα, καλά πράγματα. Ποιος ξέρει τι πράγματα από το Google. Πρέπει. Φύγαμε. Πάμε λοιπόν στο βίντεο. Έχουμε βρει ο καθένας τα δικά του. Θέλω να δω ποια θα είναι τα χειρότερα, εντάξει. Το πρώτο πράγμα που έχω βρει εγώ, ότι δεν πρέπει να γκουγκλάρεις, είναι τα πνευμόνια ενός καπνιστή. Δηλαδή η έκφραση smokers lungs. Υποτίθεται ότι αυτό σου βγάζει άσχημες φωτογραφίες. Είμαστε έτοιμοι να το γκουγκλάρουμε. Οκ, okay, στην ουσία σου βγάζει, σου συγκρίνει δηλαδή τα υγιές πνευμόνια με ενός καπνιστή. Το βλέπετε κι εσείς εδώ πέρα στη φωτογραφία. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Είναι φρικιαστικές οι εικόνες. Παρ' όλα αυτά, ναι, το κάπνισμα είναι κακό. Νομίζω φαίνεται ξεκάθαρα. Αυτό θέλει να περάσει και η συγκεκριμένη φωτογραφία. Νομίζω αυτά είναι και από τα πιο light που έχουμε σήμερα. Αν και από αυτά που έχω βρει εγώ τουλάχιστον. Οκ, συνεχίζω εγώ με το επόμενο. Λέει το επόμενο να αναζητήσουμε. Hairless animal, δηλαδή ζώα χωρίς τρίχες. Νομίζω αυτό θα είναι λίγο περίεργο, δεν ξέρω. Είσαι έτοιμος? Ναι, είμαι έτοιμος για να δω. Έχω δει μόνο γάτα χωρίς τρίχωμα και είναι απέσια. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει πολύ να είναι έτσι τριχωτή γάτα. Για να δω. Έχω μπει στις φωτογραφίες. Αυτό έχω να σας πω. Είναι αυτά. Τι είναι αυτό? Συγγνώμη, το βλέπετε όλοι αυτό? Τι στο καλό είναι αυτό? Σκύλος. Σκύλος πρέπει να είναι, ναι. Τουλάχιστον έτσι μοιάζει. Νομίζω ότι το αγαπημένο μου ζώο είναι αυτό το κουνελάκι εδώ πέρα, το πρώτο. Που είναι το πιο χαλαρό εδώ πέρα. Είναι πολύ γλυκουλικό ακόμη και έτσι. Για να είμαι ειλικρινής, εμένα μου αρέσουν οι γάτες χωρίς τρίχωμα. Εντάξει, δηλαδή. Τις θεωρώ κάπως έτσι γλυκούλικες. Είναι έτσι. Σαν άλλο ζώο να είναι. Και επίσης δεν μαθάνε τρίχα, έτσι. Το πιο σημαντικό. Βέβαια, το γουνάκι έχει τη χάρη του, ρε παιδί μου. Πώς θα το κάνουμε? Εμένα μου αρέσει να είναι απλό το τρίχο, να το χαϊδεύεις, να είναι έτσι χουχουλιάρικο. Αυτό μου αρέσει. Τώρα να έχει άτριχο, δεν είναι και τόσο ωραίο. Εντάξει, αλλά δεν είναι και άσχημα. Αυτά εδώ πέρα τα ζώα, τι στο καλό. Sorry, σας τα δείχνω έτσι, γιατί πραγματικά είναι φρικιαστικά. Και έχει κάτι ζώα τα οποία please. Να έχουν τρίχες. Εντάξει, τα καημένα μπορεί να είναι και άρρωστα. Δεν ξέρεις τι γίνεται εδώ πέρα. Ω, κοίτα! Αυτές είναι οι γάτες που μου αρέσουν εδώ. Αυτές είναι πάρα πολύ γλυκούλικες. Τα ζώα θέλουν τρίχα. Και αυτά τα καημένα κρυώνουν κιόλας. Τέλος πάντων. Λίγο το παραπάνω, ναι, όσο να είναι. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Έχω βρει κάποιες εκφράσεις που δεν πρέπει να γκουγκλάρεις. Στην ουσία, η Google φτιάχνει το προφίλ σου, ρε παιδί μου, αν είσαι συνδεμένος. Ξέρει τι αναζητάς, ξέρει τι σου αρέσει, ξέρει το ένα, ξέρει το άλλο. Οπότε κάπως έτσι φτιάχνει ένα προφίλ για σένα. Παράδειγμα, αν έχεις πολύ σπονοκεφάλους και γράφεις συνέχεια σπιτική συνταγή, ας πούμε, θεραπεία, ας πούμε, για τους πονοκεφάλους, τότε καταλαβαίνει ότι θα σου πει κάτι σχετικό για ασθένεια, για αρρώστια, για πονοκέφαλο. Εγώ έχω βάλει τώρα βέβαια ανώνυμο, δεν έχω κάποιο λογαριασμό, αλλά θα γράψω την πρόταση που λέει ότι δεν πρέπει να γκουγκλάρουμε, που είναι Why do I have? Γιατί έχω στην ουσία και μου βγάζει a headache, δηλαδή πονοκέφαλο, white spots on my skin, diarrhea. Bumps on my arms, gonads in my house. Λοιπόν, οκ, okay, δεν έχω αναζητήσει ποτέ τίποτα από αυτό. Άντε, ίσως λίγο το τρίτο το έχουμε ψάξει, ρε παιδί μου, όταν είμαστε άρρωστοι πολλές φορές, ή το πρώτο, αλλά τα άλλα δεν ξέρω καν τι είναι. Ας το αναζητήσουμε και στα ελληνικά να δούμε τι θα μας βγάλει. Γιατί έχω. Εδώ εσένα. Είμαστε. Γιατί έχω εσένα, γιατί έχω πολλά αέρια. Γιατί έχω 15 μέρες περίοδο.
Τίποτα που αυτά δεν έχω να ζητήσει, δεν ξέρω τι στο καλό σημαίνει εδώ πέρα. Συνεχίζουμε με το επόμενο. Το επόμενο, άντε θα σας πάω πάλι σε ζωάκια. Έχω βρει ένα ζωάκι το οποίο δεν πρέπει να αναζητήσετε ποτέ, μα ποτέ, στο Google. Είναι το Wet Koala. Στην ουσία είναι βρεγμένο κοάλα και λένε ότι είναι από τα πιο άσχημα ζώα. Είναι κακάσχημο. Ναι. Τόσο ότι είναι άσχημο, νομίζω είναι και λίγο άγριο. Φαίνεται πιο άγριο. Αυτό το γλυκό πρόσωπο τέλος πάντων γίνεται λίγο σαν ερατώδες όταν βρει. Ναι, το γάλα δεν είναι και πολύ όμορφο τελικά. Ενώ έτσι κανονικά είναι πολύ γλυκολικό. Δεν ξέρω τι βάζει. Το επόμενο και τελευταίο για τη δική μου τη σειρά νομίζω είναι κάτι το οποίο προσωπικά δεν το ψήξα παραπάνω, αλλά ξέρω ότι είναι πολύ συχνή αναζήτηση. Είναι το Blue Waffle. Με μία πρώτη αναζήτηση σου βγάζει αυτήν εδώ πέρα την μπλε βάφλα, να το πούμε έτσι. Αν το ψάξει λίγο καλύτερα, είναι ένα σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Το συγκεκριμένο λοιπόν είναι ένα πρόβλημα στα γενετικά όργανα και είναι κατά κάποιο τρόπο σεξουαλικό μεταδιδόμενο νόσημα. Δεν θα το προχωρήσουμε παραπάνω, απλά είναι τις πιο δημοφιλείς απαγορευμένες αναζητήσεις. Δεν έχω κάτι να σχολιάσω γι' αυτό. Ήλπιζα να είναι μια βάφλα βατόμουρο, όπως φαίνεται εδώ πέρα στη φωτογραφία. Πάμε στη σειρά μου να δούμε λίγο τι έχουμε βρει εδώ πέρα. Κάτι που βρήκα εγώ, το οποίο δεν κάνω αναζητήσεις ποτέ στο Google, είναι The Rake λέγεται. Δεν ξέρω, δεν έχω καταλάβει αν είναι από κάποια σειρά ή το οτιδήποτε από ταινία. Αν το αναζητήσεις, σου εμφανίζει στο Google μια εικόνα από ένα δάσος. Το βλέπουν τα παιδιά εδώ. Ναι. Και δίπλα είναι κάτι που δεν ξέρω τι είναι ακριβώς. Άνθρωπος είναι, είναι. Δεν ξέρω τι. Αχ, παιδιά, με τρομάζει πάρα πολύ. Τι είναι αυτό! Ειδικότερα για τους φίλους μας οι οποίοι πάνε κατασκήνωση ή κάνουν κάμπινγκ σε βουνό βράδυ, είναι λίγο creepy αυτό το πράγμα. Εννοεί εμάς! Εννοείται ότι εννοεί και εμάς. Οκ, θα το ψάξω παραπάνω μετά αυτό. Αν και δεν πρέπει να το κουκλάρουμε. Ξέρω τι είναι αυτή η εικόνα. Είναι αληθινή. Αν δεν είναι, δεν έκατσα να το ψάξω, να σας πω την αλήθεια πάρα πολύ. Πάμε όμως και στο επόμενο. Το επόμενο που δεν κάνει ποτέ να αναζητήσει είναι το Smile Dog. Όπως μπορείτε να δείτε, είναι ένα creepy σκυλί. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Το οποίο έχει ένα χαμόγελο. Αλλά είναι λίγο τρομακτικό όταν το βλέπεις το βράδυ αυτό το χαμόγελο. Αλέξη! Spooky edition έπρεπε να κάνουμε. Γενικότερα είναι λίγο, ναι, τρομακτικά αυτά τα πράγματα. Αυτό το δεύτερο είναι άνθρωπος που έχει ντυθεί σκυλί. Δεν ξέρω. Οκ, συνεχίζουμε. Πάμε και στο επόμενο. Το επόμενο έχει ολόκληρη ιστορία από πίσω του. Τα είχαμε ανακαλύψει νομίζω προτού κάνουμε αυτό το βίντεο. Ποιο είναι? Το Botfly Removal. Κάτσε εδώ, το έχουμε τώρα. Πραγματικά αναιδιάζεται, φοβάμαι, το σκέφτομαι και ξύνομαι. Αναιδιάζεται, μην το αναζητήσετε ποτέ. Το συγκεκριμένο είναι κάτι τέτοιο που δεν φαίνεται πάρα πολύ καλά από φωτογραφίες. Αυτό βασικά δεν είναι να το αναζητήσουμε στο Google μόνο, αλλά είναι γενικότερα να μην το βάλεις στο YouTube. Προσωπικά εμένα, όσο satisfying κι αν είναι να το βλέπεις, παιδί μου, είναι στην ουσία ένα τύπου μύγα, πεταλούδα, νομίζω μύγα είναι, το οποίο μπαίνει μέσα στο δέρμα σου και εκεί αναπαράγεται. Τα αυγά της μπορεί να αφήσει, μένει μέσα κι αυτή και μεγαλώνει. Και μετά πρέπει να αφαιρεθεί. Αχ, παιδιά, θέλω και να έχω να τριχιάσει. Και επίσης κάπως έτσι τυχαία το ανακαλύψαμε στο YouTube, η αλήθεια είναι. Και είδαμε δύο-τρία βιντεάκια. Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι και το πιο ωραίο, το πιο ωραίο θέμα πάνω στη γη. Οπότε καλό είναι να το αποφύγεις αν είσαι λίγο δύσκολο σε εικόνες τέτοιες καταστάσεις. Γιατί αυτές οι εικόνες που βλέπετε εδώ πέρα είναι πολύ light, πιστέψτε μας. Ναι. Το επόμενο που δεν κάνω αναζητήσεις ποτέ στο Google είναι συμπτώματα. Γενικότερα το οτιδήποτε έχεις. Είναι πάντα καλό, ρε παιδί μου, να έχεις μια γενικότερη γνώση, να πάρεις από κάπου μια πρώτη άποψη. Και ο πρώτος γιατρός και το πρώτο πράγμα νομίζω που θα κάνουμε όλοι, κυρίως όταν έχουμε ένα πρόβλημα, είναι να το αναζητήσουμε στο Google. Κατά μεγάλο ποσοστό. Αλλά καλό είναι να μην παίρνεις 100% της μετρητής αυτά που γράφεις στο Google. Γιατί έχεις σχεδόν 9 από τα 10 συμπτώματα που γράφει το Google κάποιες ασθένειες εκεί έξω. Όλα καταλήγουν στον καρκίνο και σε όλα αυτά. Οπότε είναι λίγο μίζερο. Αυτό είναι και καλό όμως απ' την άλλη. Γιατί σε κάνει να φοβάσαι και να πας στο γιατρό έτσι ώστε να ανακαλύψεις την πραγματικά. Έχεις. Αλλά ναι, γενικότερα στο Google τα περισσότερα συμπτώματα μοιάζουν και όλα είναι ίδια και μπορείς να κρίνεις ακριβώς τι έχεις. Το κάνουμε όμως όλοι, δυστυχώς. Είτε πονοκέφαλο έχουμε, είτε κάποιο πρόβλημα καθημερινό έχουμε, ενώ υγείας. Σίγουρα ζητάμε μια βοήθεια γρήγορη από το Google, αλλά ως εκεί. Ναι, πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι αυτή είναι δουλειά κάποιον άλλο, ας πούμε, του γιατρού μας. Ναι, έχει ένα point αυτό τώρα που το λες. Να μην το ψάχνεις, γιατί ειδικά είναι άρρωστος, ρίχνει πάρα πολύ όλο. Εξαρτάται και στον άνθρωπο, εννοείται πάντα έτσι, πώς θα το πάρει. Ναι. Πάμε και στο επόμενο. Το επόμενο λέγεται Huntsman Spider. Είναι μια τεράστια γιγαντιώδης αράχνη, όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες. Ειδικά κατ' αριστερά που συγκρίνεται με τον άνθρωπο. Στην ουσία μπορεί να σου αγκαλιάσει εδώ πέρα ολόκληρο τον μπράτσο, έτσι. Είναι τεράστια. Τι πιο μπράτσο, όλο μπορεί να σε πει. Αχ, Θεέ μου. Εγώ ξέρεις ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα. Αν κατά λάθος πατηθεί αυτή η αράχνη, πώς θα κάνει. Ήου, Αλέξη, εγώ δεν μπορώ να πατήσω μια. Λοιπόν, αυτό άμα έχετε φοβία με αυτά τα ζωάκια, Αλέξη, τι βρίσκεις, Θεέ μου. Τα κάμπουρες είναι αυτό το πράγμα τόσο μεγάλο που είναι. Αφού
αυτό το πράγμα να το δεις στη γωνία στο σπίτι σου και να θέλεις να μετακομίσεις σε ένα δευτερόλεπτο, να κάνεις ένα... Έτσι και να θες να τηλεμετρηθείς. Μετακομίζεις. Κοίτα αυτός εδώ κάτω, αριστερά, πώς έχεις το υπόγειο του. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο. Πραγματικά μην γκουγκλάρετε τίποτα από αυτά. Το επόμενο λέγεται Jiggers. Jiggers, δεν ξέρω πώς ακριβώς προφέρει αυτό το πράγμα. Μοιάζει με κρεμμυδάκι με τη μόνη διαφορά ότι είναι κάτι ζωντανό. Βλέπω έχει πόδια, πατούσες και αυτό κάνει ακριβώς όπως τα σκουλικά για τις μύγες που έλεγες. Μπαίνει μέσα στο δέρμα και προεξέχει. Είναι σαν ρίζα στην ουσία κρέμεται από το δέρμα σου. Τσιμπούρια. Δεν είναι τσιμπουρία, τα τσιμπουρία δεν καμία σχέση. Αυτά είναι σαν κρεμμύδια, μπαίνουν μέσα στο δέρμα σου. Και στην ουσία φαίνεται σαν ρίζα, δεν ξέρω τι είναι. Τι έπατε στο δεν ξέρω, με πιάσε τέτοιο. Όταν διαβάζω τέτοιο για ζώα και έντομα μέσα στο δέρμα. Βλέπεις εδώ, αυτός είναι ακριβώς και ο λόγος για τον οποίο δεν κάνει να τα γκουγκλάρεις αυτά. Όχι, αλήθεια, δεξίνομαι τώρα μέχρι αύριο. Σιγουρευτείτε δεν έχω τίποτα στο δέρμα μου. Όχι, μην τα γκουγκλάρετε, τα γκουγκλάρουμε εμείς για εσάς. Μην το ψάξετε παραπάνω. Όχι, έχω να τριχιάσει ολόκληρη! Πάμε και στο επόμενο. Στο επόμενο δεν κάνει να αναζητήσεις την πρόταση Insight Trash Can. Δηλαδή, στην ουσία υπήρχε ένα trend παλιότερα στο διαδικτύο στο οποίο διάφοροι χρήστες ανεβάζανε φωτογραφίες από τους κάδους τους. Οπότε είχαν διάφορα περίεργα πράγματα μέσα. Εμείς εδώ σε αυτή την εικόνα που μπορείτε να δείτε είναι πολύ light τα πράγματα τα οποία βλέπετε. Υπάρχουν και πιο περίεργες εικόνες και χειρότερες μπορώ να πω, αν αναζητήσει πιο καλά στο Google. Εδώ είναι μια φωτογραφία που έχει έναν κάδο μέσα σε έναν κάδο. Και είμαι σίγουρη ότι μέσα στον κάδο έχει και άλλο κάδο. Okay. Γενικότερα υπήρξε trend όλο αυτό, οπότε θα βρει διάφορα πράγματα πάνω στο διαδίκτυο. Γιατί δεν τον κάδο τον κάδο. Μπορεί να βρει όλη την ιδέα βασικά. Δηλαδή ότι ο άλλο πετάει και δεν χρειάζεται. Οπότε ναι, συμφωνώ. Είναι λίγο ίδια. Ωραία, για το επόμενο, πρωτού δείξουμε την εικόνα, να πούμε ότι είναι η τρυφοφοβία, αν το λέω σωστά στα ελληνικά. Τρυφοφοβία, μήπως. Είναι αυτός που φοβάται τις τρύπες. Οποιαδήποτε τρύπα πάνω στο δέρμα, πάνω... Γενικότερα δεν μπορείς να δεις τις τρύπες, οπότε αν έχεις αυτή τη φοβία, μην το δεις. Κάνε κλιπ λίγο το κλιπ, οπότε πάμε να το δούμε, είναι αυτό εδώ πέρα. Λοιπόν. Ναι, όπως μπορείς να δεις, είναι λίγο ακραίες οι εικόνες όπως σας είπαμε. Αχ, πονάω, δεν μπορώ. Και γενικότερα, ναι. Εμένα με ανατριχιάζουν αυτά, δηλαδή τα βλέπω και είμαι σε φάση. Εσένα δεν σε ενοχλεί καθόλου δηλαδή αυτά. Να σου πω, λίγο σαν σκέψη, άμα κάτσω να το επεξεργαστώ πολύ καλά και ναι. Σκεφτώσουμε, μπορεί να με ενοχλήσει λίγο, αλλά όχι τόσο πολύ, εντάξει, δεν με ενοχλεί τόσο. Συνεχίζω. Λέξει ένα τριχιαστικό. Ευτυχώς μας κάπου δεν τα βρήκα αυτά και να τα αναζητήσω. Φαντάζεσαι. Πάμε και στο επόμενο. Λοιπόν, το επόμενο λέγεται. Θα σας πω μόνο ένα. Λένε ότι είναι το πιο άσχημο σκυλί πάνω στον κόσμο και ότι αν το δεις μία φορά δεν θα σου φύγει ποτέ από το μυαλό. Το κακόμοιρο, εντάξει, είναι γλυκούλικο. Λέγεται Peanut και είναι αυτό εδώ πέρα το σκυλί. Έχει πάρει και βραβείο όπως μπορείτε να δείτε κάτω δεξιά για το πιο άσχημο σκυλί πάνω στον κόσμο. Νομίζω το έχω δει! Νομίζω! Ναι, και εγώ κάπου το έχω δει. Αυτό λένε μάλλον ότι σου μένει εικόνα, γι' αυτό το λένε. Όχι, μωρέ, είναι γλυκούλικο. Απλά είναι αλήθεια, μωρέ. Εντάξει, είναι γλυκούλικο όμως, εντάξει. Και εμένα μ' άρεσε, δεν είναι άσχημο. Ναι, δεν είναι τόσο άσχημο να πάρει και βραβείο. Πόσο ψεύτικο είναι. Δεν ξέρω, γράψτε κάτω στο σχόλιο που σας φαίνεται το συγκεκριμένο. Επίσης έχω να πω κάτι άλλο. Έχει ένας διαγωνισμός, θα το δεις στο προηγούμενο βιντεάκι. Απλά σας το λέμε έτσι στη μέση του βίντεο και εδώ πέρα, γιατί είναι έτσι ψιλοκρυφός διαγωνισμός. Δεν το έχουμε ανακοινώσει ακόμα κάπου. Και θα λήξει σε μία εβδομάδα περίπου. Οπότε να πάτε να λάβετε συμμετοχή. Δείτε το βίντεο και θα καταλάβετε. Το επόμενο είναι το Coconut Crab, όπως μπορείτε να δείτε και στις εικόνες. Είναι ένας κάβουρας γιγαντιαίος πάλι. Ωραία. Όπως μπορείτε να δείτε, πιάνει ένα ολόκληρο κάδο. Είναι απλά τεράστιο, είναι για να μην ξεραπάσει τη θάλασσα, ναι. Σε τι θάλασσα και χώρα είναι αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω σίγουρα αν ζει στη θάλασσα 100%, αλλά λογικά για να λέγεται κάβουρα θα είναι και με στη θάλασσα, ξέρω. Αυτό θυμίζει την αράχνη σε καβούρι. Αυτό αγκαλιάζει άνετα το πόδι σου, θυμώνω το πόδι σου. Κοίτα κάτι κάνει που έχει. Σταμάτα. Ούτε στα βράχια θα πηγαίνω, εντάξει, το καταλάβω. Θα πετάμε από εδώ και πέρα. Θα πετάω, πραγματικά. Η αράχνη σα τώρα που το λέει ότι φυρίσκονται και ψηλά, οπότε θα πετάω πάνω. Εν τω μεταξύ τα μαλλιά μετά από τόση ώρα. Το βίντεο έχουν στεγνώσει κιόλας. Το επόμενο λέγεται Lamprey Eel, κάπως έτσι, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς τι είναι. Είναι λες και βγήκε από τους πειρατές Καραϊβικής. Έτσι φαίνεται αυτό το πράγμα. Αυτό τυχώς... είναι εξωγήινος. Όχι εξωγήινος ακριβώς, αλλά ευτυχώς από ό,τι μπορείς να δεις. Μου να ταιριάζει και αυτό. Ζει μάλλον στα ποταμίσια νερά. Δεν ξέρω, δεν είναι. Τι είναι αυτό το ψάρι, ή το έχουν κόψει στη μέση. Όχι, έτσι είναι το στόμα του. Αυτό ακριβώς είναι το στόμα του και ρουφάει. Κολλάει πάνω σε βράχια, σε δεν ξέρω τι ακριβώς. Έχει πρόβλημα το παιδί αυτό εδώ πέρα, το ψαράκι. Στην αρχή το είδα, νόμιζα έχει τρύπες στο δέρμα του. Και αγχώθηκα. Φαίνεται λες και έχει 200 δόντια και δεν φαίνεται και πολύ φιλικό προς τις αγκαλιές. Τέλος πάντων, παιδιά, αυτά ήταν τα ευχάριστα παραγωγικά που δεν πρέπει να γκουγκλάρετε και γκουγκλάραμε εμείς. Ναι, πείτε μας αν θέλετε να
κάνουμε και άλλα τέτοια βιντεάκια με πιο περίεργα πράγματα. Έχω κι άλλο εγώ στο κινητό μου, αλλά από το βίντεο θα βγει τεράστιο. Αν καθίσουμε και τα αναλύσουμε όλα, πείτε μας αν θέλετε να δείτε ένα επόμενο part από το συγκεκριμένο βιντεάκι με το να γκουγκλάρουμε για σας πράγματα που δεν πρέπει να γκουγκλάρουμε. Αν σας αρέσουν λοιπόν αυτά τα βιντεάκια, μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουμπάκι subscribe, γιατί ανεβάζουμε πάρα πολύ συχνά γενικότερα βιντεάκια με την καθημερινότητά μας και όλα αυτά. Εννοείται, όπως είπαμε και στην αρχή, περάστε και από το Instagram να κάνετε ένα follow, γιατί εκεί πέρα είμαστε πιο κοντά. Οπότε μπορείτε να βλέπετε πιο πολλά πράγματα από τις ζωές μας. Και να μας ακολουθήσετε, εννοείται. Και επίσης, δεν ξεχνάμε ποτέ το σημερινό μπεσίτο. Πολύ βιάστηκες. Πάρα πολύ βιάστηκες. Το σημερινό μπεσίτο λοιπόν θα το δώσουμε στον Στην. Τώρα είμαι έτοιμος. Φιλάκια πολλά λοιπόν. Σε κάθε βίντεο στο τέλος δίνουμε ένα φιλάκι, δηλαδή το μπεσίτο μας, σε έναν από τους συνδρομητές μας που όμως έχουν κάνει εγγραφή στο κανάλι και έχουν αφήσει ένα οποιοδήποτε σχόλιο, ακόμη και κάποιο emoji, έτσι ώστε να ξέρουμε ότι λαμβάνουν μέρος στο μπεσίτο μας. Οπότε αν θέλεις να πάρεις και εσύ το επόμενο μπεσίτο, μην ξεχάσεις να κάνεις εγγραφή και ένα σχόλιο, οποιοδήποτε θέλεις εσύ. Αυτό ήταν λοιπόν το βιντεάκι μας. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο. Γεια σας! Stuck in your